Είδα ότι πρόσφατα ήταν μέρος της δουλειάς σου σε μία έκθεση που έτρεχε 15 με 17 Απριλίου στην πλατεία Κλαθμόνος, στην οποία οι Θεσσαλονίκοι γνωρίζουν από τη Μονόπολη κυρίως. Δεν ξέρω αν την έχουμε ποτέ επισκεφτεί και διαζώσεις. Κάτι συνέβαινε εκεί, είδα κάτι που είχες ανεβάσει, ισχύει? Στην πλατεία Κλαθμόνος γινόταν το φεστιβάλ Comic Dome, που είναι το ετήσιο φεστιβάλ, ένα από τα φεστιβάλ Comics, το πιο μακροχρόνιο ίσως των τελευταίων χρόνων. Και εκεί πέρα βρισκόμουν εγώ με τα καινούργια μου comics και τις καινούργιες μας εκδόσεις γενικώς, και έτσι πέρασαμε ένα πολύ ωραίο τρίμερο γιορτάζοντας αυτές τις δουλειές, εγώ και πολλοί άλλοι δημιουργοί δηλαδή. Πολύ ωραία. Πες μου λίγο την ιστορία σου. Πότε πρώτο ξεκίνησες να ζωγραφίζεις, να ασχολείσαι με το σκίτσο, πώς κατέληξες σε κόμιξ, πότε αποφάσισες να τα δημοσιοποιήσεις μέσα από λογαριασμούς. Βλέπουμε ήδη τα πιο πρόσφατα του Ιούδα. Πώς θα ήταν πριν την ψυχοθεραπεία ο Ιούδας και πώς θα ήταν μετά την ψυχοθεραπεία Ναι. τα πράγματα. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πάντα δηλαδή ζωγράφιζα, πάντα σκίτσαρα, πάντα έκανα σχέδια στην άκρη του βιβλίου την ώρα του μαθήματος κτλ. Τελικά κατέληξα να δώσω πανελλήνιες όπως όλος ο κόσμος. Και αργότερα έπιασα το θέμα των σπουδών στα καλλιτεχνικά, δηλαδή λίγο αργότερα. Και κόμικ κάνω συστηματικά από το 2005 περίπου, γιατί παράλληλα με τη ζωγραφική και με τα έτσι πιο εσωτερικά πράγματα, ας πούμε, μου αρέσει και η επικοινωνία με τον κόσμο που υπάρχει μέσα από το κόμικ. Και να βγάζω και την αστεία μου πλευρά και όλες τις βλακίες που σκέφτομαι κάθε μέρα, ας πούμε. Μ' αρέσει που τις μοιράζομαι με κόσμο και μου λένε «Α, κι εγώ» ή «Με έκανες και γέλασα» και όλα αυτά τα πράγματα. Και το θείο δράμα επίσης. Να σου πω λίγο, όταν ξεκίνησες Ναι. να καταπιάνεσαι με το θείο δράμα και με τον Ιούδα, πέρασε από το μυαλό σου ότι υπήρχε περίπτωση το πίμνιο κάποια στιγμή να ταραχτεί από αυτά που διάβαζε. Λίγο πέρασε. Βέβαια, δεν ήθελα Πέρασε και μετά να έφυγε όμως. προσβάλλω τη Δεν έμεινε. θρησκεία. Ναι, δηλαδή δεν ήταν αρκετή, γιατί όντως δεν είχε να κάνει με τη θρησκεία όντως. Είχε να κάνει με την ψυχοθεραπεία το κόμικ, και απλά σαν σύμβολο ήταν ο Ιούδας και ουσιαστικά είναι το σύμβολο των λαθών μας αυτό. Πολύ Κάποιοι σωστά. είπαν, αλλά πολύ λιγότερα από όσοι περίμενα. Μια χαρά, είμαι Ναι, ευχαριστημένη. αλλά βλέπω και ο Χιώτη Μέρι Λίντα. Ναι, αγαπημένη. Γενικώς, αυτά που κάνω ψυχοθεραπεία, τα αγαπώ. Δηλαδή, μόνο 1-2 φορές έχω κάνει ψυχοθεραπεία κόμικ, κάτι το οποίο όντως δεν μ' αρέσει ή όντως κατακρίνω. Δήμητρα, Όλα και αυτά εμείς και τα τα αγαπάμε. χρόνια. Δήμητρα, και εμείς τα αγαπάμε. Σου χωνέα, δεν τα αγαπάς. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Μα είναι δυνατόν να μην αγαπάμε τα λαϊκά τραγούδια και τα παραμύθια και τις ιστορίες με τις οποίες μεγαλώσαμε. Εννοείται ότι τα αγαπάμε και εννοείται ότι είναι εκεί για να μας βοηθήσουν σε δύσκολες στιγμές στη ζωή μας. Εννοείται ότι είναι καλό που υπάρχουν όπως είναι. Συγγνώμη, Απλά εγώ κάνω δεν πλάκα. πιστεύω ότι θεωρεί κάποιος ότι δεν σ' αρέσει το τραγούδι, εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, Υπάρχουν κάποιοι, επειδή δηλαδή έκανες υπάρχουν, ναι. την παροδία του έκανες, παιδί μου. Δεν σημαίνει ότι όταν παροδούμε κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν το αγαπάμε. Ίσα-ίσα. Και δεν είναι ακριβώς, είναι ότι το σκέφτομαι πώς θα ήταν αν αυτό. Δεν είναι καν παροδία για να προσβληθεί κάποιος, αλλά εντάξει, κάποιοι που ίσως είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κομμάτια για αυτούς, θεωρούν ότι και μόνο που τα αλλάζω προσβάλλω. Εντάξει, είναι λίγοι όμως. Κοίτα, επειδή πολλές παρερμηνείες μπορούν να γίνουν και επειδή υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες εκεί έξω, οι οποίοι έχουν τις διάφορες εγκυλώσεις που δεν μπορούμε να βάλουμε το μυαλό μας, ας πάμε με την κοινή γνώμη, η οποία συνήθως Ναι. έχει δίκιο. Η κοινή γνώμη λοιπόν τα ευχαριστιέται, τα βλέπει, Ναι. γελάει, τα γουστάρει και θέλει να γράφει κι άλλα. Εντάξει. Ισχύει. Και μου δίνει και ιδέες, μου δίνει και παραγγελιές. Και έχω και τον Τροϊκό πόλεμο. Δεν θα τραβούσε τέτοιο ζόρι ο Μενέλαος σε περίπτωση που είχε κάνει ψυχανάλυση με την Βέβαια. ωραία Να πάει να Ελένη. κάνει ολόκληρο πόλεμο τώρα για μια γυναίκα. Άσε μας από εκεί πέρα. Είδες πώς θα λύνουν οι γυναίκες, παιδί μου, τα θέματα μεταξύ τους. Αν ήταν επικεφαλής οι γυναίκες σε όλα τα ζητήματα, δεν θα είχαμε ούτε πολέμους, ούτε εμείς, ούτε τίποτα. Και τη Χιονάτη με τους 7 νάνους. Στη Χιονάτη με τους 7 νάνους τι έφταιξε, λες? Πολλά πράγματα. Γενικώ τα παραμύθια αυτά των αδελφών Γκριμ προέρχονται από μια πολύ δύσκολη περίοδο, έτσι, από τη μεσαιωνική περίοδο της ανθρωπότητας, και έχουν πολλά πράγματα. Έχει τη ζήλια γυναίκα σε γυναίκα, με την βασίλισσα που ζηλεύει τώρα το πιτσιρίκι που απλά είναι πιο όμορφη. Και τι έγινε, ας πούμε. Ένα άγχος αυτό με την ηλικία και την Το ομορφιά. οποίο Πολύ παραμένει. Είναι μεγάλο. διαχρονικό, έχω την αίσθηση. Δεν μας Δυστυχώς, ναι. εγκατέλειψε. Δυστυχώς, ναι. Δεν μας έχει εγκαταλείψει. Πρέπει να αλλάξει η κοινωνία για να αλλάξει αυτό. Δυστυχώς δεν είναι. Κάποια πράγματα βοηθάει η ψυχοθεραπεία, κάποια πράγματα πρέπει και η κοινωνία να αλλάξει.
Μετά είναι όλα αυτά τώρα στη χιονάτη εκεί με το φιλί και που ήταν η άλλη κοιμισμένη και ο άλλος πήγε και τη φίλησε. Κάτσε να ξυπνήσει πρώτα, ρε παιδάκι μου, ανέστητη γυναίκα. Έχουμε τώρα περιπτώσεις με το Me Too και Πας αυτά. Και τη την πέφτεις, κύριε, τη ρωτάς. Καταρχήν να ξυπνήσει, να πλύνει τα δόντια της επίσης. Ναι. Πολύ σημαντικό. Επίσης και αυτό, πολύ σημαντικό. Να έχει δροσερή και αναπνοή. Δεν έχω πιάσει καν το θέμα το ότι η κοπέλα αυτή πήγε μόνη της στο δάσος και έμεινε με 7 γνώστους άντρες, τους νάνους, χωρίς καν να τους ξέρει. Δεν το έχω πιάσει καν αυτό ακόμα. Είναι αλήθεια και αυτό. Πώς βρέθηκε, για ποιο λόγο, τι είπε η κοινωνία που βρέθηκε αυτή με τους 7 νάνους και ανέστητη σε ένα κρεβάτι. Αυτά τα σκέφτηκες, γιατί υπάρχει και αυτή η προέκταση. Δεν πολλά είναι, δηλαδή. Είναι και κοινωνική και ψυχολογική, βέβαια. Πολλά είναι. Δηλαδή, άμα πιάσω το κάθε παραμύθι και μου λέγανε καλά, έχεις κάνει 4 μόνο για τη χιονάτη, θα μπορούσα να έχω κάνει 14 για το κάθε παραμύθι, αλλά περιορίστηκα στα 4. Ακριβώς. Θα πιάσουμε και άλλα τώρα παραμύθια σιγά-σιγά. Επίσης, αυτό που με γονάτισε ήταν το λουλουδάκι του Μπαξέ που αλλάζει τους στίχους στο τέλος. Γιατί καταλήγει το λουλουδάκι του Μπαξέ, το λουλουδάκι του Μπαξέ τέλος πάντων. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Αν είχε όμως κάνει ψυχανάλυση ο στιχουργός, θα έλεγε στο τέλος. Είναι εντολή θεραπευτή, όχι και η μάνα σου μαζί. Και εκεί θα γίνονταν όλα τα προβλήματα. Εντάξει, το έχουμε με τώρα. Μάνα στο νησί, κάτσε παιδάκι. Ναι, αυτό με τις μάνες είναι το από τα κυρίαρχα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας γενικότερα. Κάτι με ζακέτα οπότε, δεν ναι. Είδα. Δεν είδα να παίζει ζακέτα στα κόμιξ σου. Ζακέτα να πάρεις, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει τραγούδι που να λέει ζακέτα να πάρεις, αλλά σίγουρα θα ψάξω κάτι, θα βρω. Ίσως με κάποια ιστορία ή με κάποια ταινία, με κάποιο σύριαλ, κάπου θα ψάξω. Κάτσε ρε Δημήτρα. Η ελληνίδα μάνα έχει πολύ ψωμί. Περίμενε. Έχουμε το παλτό του Δάντη. Έχουμε το πουλόβερ, να μην μου το φέρεις πίσω, το πουλόβερ που φοράς του Κυριαζή. Ένα με ζακέτα δεν βρέθηκε. Έλατε, έλατε. Λοιπόν, θα το ψάξω. Ζητάμε τώρα στη Χουργό να γράψει τραγούδι για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά το κόμιξ, μετά την ψυχοθεραπεία με τη ζακέτα. Κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί για τη μανούλα, κάτι θα υπάρχει και τη ζακέτα. Θα το ψάξουμε, μ' αρέσει πολύ, ευχαριστώ για την ιδέα. Λοιπόν, πες μας σε παρακαλώ που σε βρίσκουμε στο Instagram. Λοιπόν, στο Instagram με βρίσκεται στο λογαριασμό Dimitra Drawing, συνεχόμενο, αγγλικά, η Δήμητρα που ζωγραφίζει δηλαδή, Dimitra Drawing. Και στο Facebook μπορείτε να με βρείτε, άμα με ψάξετε Δήμητρα Δαμοπούλου, με το που θα βρείτε ένα λογαριασμό που έχει κάτι σκιτσάκια, θα είμαι εγώ εκεί. Είναι εσύ η καθημερινή μου ψυχοθεραπεία, το λέω, με το που ανοίγω το Instagram, πάω και ψάχνω τις νέες σου δημοσιεύσεις και μου φτιάχνεις τη μέρα και μετά συνεχίζω με άλλο αέρα. Αυτό που μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο, δηλαδή όταν μου λένε τέτοια πράγματα, με βοηθάνε και εμένα να συνεχίζω, γιατί ξέρεις και εμείς οι καλλιτέχνες θέλουμε την ψυχοθεραπεία μας. Νιώθουμε πολύ συχνά ότι δεν κάνουμε κάτι σημαντικό, ας πούμε, δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε κάτι. Καλά, δεν θα σώσουμε και όλοι τον κόσμο, τι όταν να κάνουμε δηλαδή. Μου λέει, ναι, προφανώς, όταν κάποιος μου λέει όμως να μου φτιάξει τη μέρα. Μια κοπέλα, μάλιστα, μου λέει με βοήθησε να ξεπεράσω χωρισμό. Οπα. Με αυτά τα τραγούδια. Άκου τώρα, σε παρακαλώ. Αυτό είναι παράσιμο. Συγκινήθηκα. Επίσης. Δεν καταλαβαίνεις πώς συγκινήθηκα με αυτό. Άκου πώς θα μου λέει, μου άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι τώρα και μπόρεσα να το ξεπεράσω. Μα αυτό κάνεις. Μα, δεν έχει, μα ένα σκίτσο και ένα κόμιξ δεν έχει να κάνει. Με ένα κόμιξ, συγγνώμη, γιατί πάντα φεύγει η γλώσσα. Δεν το έχει, ίδιο, εντάξει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αναλώσιμο του είδους και του πράγματος. Έχει να κάνει με το μήνυμα που περνάει. Επίσης θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην είμαστε γιατροί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Αλλά τι διαβάζει ο ασθενής στην αίθουσα αναμονής του γιατρού μέχρι να μπει μέσα? Το δικό σου το κόμιξ. Το φτιάξα. Σωστά, το έχουν πάρει όντως αρκετοί και το έχουν. Είδες. Λύσαμε ναι, αν μπορώ να προσφέρω, χαρά μου. Ορίστε, τα λύσαμε τα θέματά μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ και εγώ, Χριστίνα. Καλή συνέχεια. Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα.